Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 22 Ιουνίου και είμαστε ζωντανά και σήμερα από το στούντιο του Attica TV στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη. Συγκεκριμένα σήμερα θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής μας με ένα ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στην Αθήνα με θέμα στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης σύγχρονες προκλήσεις. Πρόκειται για το 16ο συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, το οποίο λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συμμετέχουν σε αυτό μιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Ιωάννη Ψυχάρη, καθηγητή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου και πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης. Κύριε Ψυχάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Κονδρογιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας αναφέρετε ποιος είναι ο σκοπός του επιστημονικού αυτού συνεδρίου και βέβαια να μας αναφέρετε πού επικεντρώνεται η θεματολογία του. Ευχαριστώ. Στο συνέδριο αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε το πρωί και θα ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα, οργανώνεται από το Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης. Το θέμα του συνεδρίου είναι στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης σύγχρονες προκλήσεις. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον του συνεδρίου έγκυται στο εξής, ότι αυτή την ώρα, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος μιας μεγάλης και πολύ δύσκολης περίοδου που χαρακτηρίστηκε από την οικονομική κρίση, είμαστε σε θέση πλέον σήμερα να κοιτάξουμε τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές, είτε αυτές έχουν να κάνουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είτε στο εθνικό πλαίσιο, είτε στο πλαίσιο των πόλεων, και να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες, στις πόλεις και στις περιφέρειες και ποιος θα ήταν ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος με τον οποίο θα εντοπίζαμε και θα αντιμετωπίζαμε στη συνέχεια τα προβλήματα αυτά. Υπ' αυτή την έννοια το συνέδριο έχει και ένα επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον πρακτικό, εμπειρικό, που αγκαλιάζει την πολιτική και τα προβλήματα όλων των πολιτών της χώρας. Κύριε καθηγητά, το 16ο επιστημονικό συνέδριο ουσιαστικά έρχεται σε συνέχεια του Διεθνούς Συνεδρίου Πόλης και Περιφέρειες σε μια Ευρώπη που αλλάζει, που διεξήχθη πέρσι στην Αθήνα. Οι αλλαγές που συντελούνται σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο έχουν επιδράσει στη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής. Και βέβαια αναφέρομαι, μιλάω πάντα για τη χώρα μας. Βεβαίως. Κάνετε πολύ καλά που αναφέρατε και το περσινό συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Γάλλοι επιστήμονες και αφορούσε τις πόλεις και τις περιφέρειες σε μια Ευρώπη που αλλάζει, όπως έχουμε πει. Κοιτάξτε να δείτε, ένα κεντρικό σημείο αναφοράς του προβληματισμού μας είναι μετά την οικονομική κρίση εμφανίζεται μια διεύρυνση των γεωγραφικών, των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρώπη. Καταρχάς, αν πάρουμε την Ελλάδα σαν σύνολο. Αυτή την ώρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την οικονομική κρίση, έχει επανέλθει ένας έντονος αναπτυξιακός διεισμός. Τι σημαίνει αυτός ο αναπτυξιακός διεισμός? Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες κράτησαν ένα ψηλό επίπεδο ανάπτυξης, ξεκινώντας ήδη από ένα ψηλό, κράτησαν ένα ψηλό επίπεδο ανάπτυξης και κάποιες χώρες του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Νότου ή της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, οι οποίες έχασαν σε επίπεδο ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, έχουν μια διεύρυνση του αναπτυξιακού χάσματος μέσα στην Ευρώπη. Τέτοιου είδους θέματα τα συναντάμε όμως και στο εσωτερικό των χωρών. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε ένα μεγάλο φαινόμενο έντονης αστικοποίησης. Ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος του παραγόμενου προϊόντος μιας χώρας γίνεται στις πόλεις. Κατά συνέπεια, ο υπόλοιπος χώρος υποβαθμίζεται μέσα στο σύστημα μιας έντονης αστικοποίησης που παρατηρείται στα επιμέρους κράτη. Και ένα τρίτο θέμα αφορά ανισότητες οι οποίες σήμερα διαπιστώνονται στο εσωτερικό των μεγάλων αυτών χωρικών συγκεντρώσεων, όπως είναι οι πόλεις. Δηλαδή οι πόλεις έχουν πυρήνες φτώχειας, έχουν πυρήνες υποβάθμισης, έχουν πυρήνες με στέρηση πολύ βασικών κοινωνικών αγαθών. Άρα έχουμε
και άλλου τύπου γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες μέσα στις πόλεις. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ και την επιστήμη και την κοινωνία, και εμείς ερχόμαστε εδώ να τα προσεγγίσουμε και να τα διερευνήσουμε. Κύριε Ψυχάρη, επειδή αποτέλεσε και θέμα της σημερινής ομιλίας σας, η πολιτική συνοχή σε τι βαθμό συνδέεται με τον αναπτυξιακό ρυθμό των περιφερειών στη χώρα μας? Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, ωστόσο η αποτελεσματικότητά της είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Ας πούμε, αν πάρουμε την πολιτική συνοχή σήμερα, θα δούμε ότι ένας τεράστιος αριθμός έργων άμεσα ή και έμεσα σχετίζεται με την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή είναι αυτή η οποία χρηματοδοτεί στα μεγάλα έργα υποδομών. Η πολιτική συνοχή είναι εκείνη η οποία χρηματοδοτεί την έναρξη επιχειρήσεων, την ενίσχυση επιχειρήσεων. Η πολιτική συνοχή είναι εκείνη η οποία χρηματοδοτεί πολλά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με υποδομές στο αστικό περιβάλλον, με υγεία, με εκπαίδευση, με λιμάνια, με μια σειρά από δραστηριότητες, τεράστιες δραστηριότητες. Κοιτάξτε να δείτε όμως, ενώ η πολιτική συνοχή είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας, τα αποτελέσματα τους δεν είναι πάντα εμφανής στους πολίτες. Mm-hmm. Και μερικές φορές επίσης η αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζει διάφορα εμπόδια, δηλαδή δεν έχει ακόμα αποδώσει το καλύτερο, νομίζουμε δυνατόν, που θα μπορούσε να αποδώσει αυτή η πολιτική συνοχή και αυτή η στρατηγική στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι πολλοί. Πάρα πολύ. Και δεν ευθύνεται μόνο η μία πλευρά. Δηλαδή δεν είναι εμείς ότι ευθυνόμαστε ότι δεν κάνουμε κάτι καλά. Ενδεχομένως και η πολιτική συνοχή να πάσχει και να χρειάζεται ή να ενισχυθεί περισσότερο ή να αποκτήσει καλύτερη στόχευση. Κατά συνέπεια, δεν είναι ένα θέμα ούτε τόσο απλό ούτε τόσο μονοδιάστατο. Η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής είναι δεδομένη. Χρειάζεται η πολιτική συνοχή στην Ευρώπη. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα ασκηθεί, τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και οι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι υπερβαίνει βεβαίως εμάς, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω αξίζει και πρέπει να μας απασχολήσει. Κύριε Ψυχάρη, ένα από τα βασικά ζητούμενα στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Ποια είναι η συμβολή της έρευνας και της τεχνολογίας στην ισχυροποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου των ελληνικών περιφερειακών κέντρων, θα ήθελα να μας αναφέρετε? Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και για τις μητροπολιτικές περιοχές και για τα μικρότερα αστικά κέντρα, αλλά και για μικρότερους δήμους και θα έλεγα για όλες τις περιοχές μιας χώρας. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που προκύπτει και από μια συνεδρία την οποία είχαμε σήμερα. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για έξυπνες πόλεις, για εφαρμογή τεχνολογίας κτλ. Η συζήτηση έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Ένα ζήτημα το οποίο τίθεται ολοένα και με μεγαλύτερη έμφαση είναι τα ζητήματα ενεργειακής κάλυψης των πόλεων. Δηλαδή πώς θα έχουμε ενέργεια για τις πόλεις η οποία θα είναι περιβαλλοντικά φιλική. Τίθενται τα ζητήματα της κίνησης και της στάθμευσης. Ας πούμε για παράδειγμα σήμερα υπάρχει η ιδέα ότι ο αστικός σχεδιασμός θα πρέπει να μεταβληθεί εν ώψη μεγαλύτερων αλλαγών που πρέπει να συντελεστούν στη χρήση του αυτοκινήτου, στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα εξοικονομεί και ενέργεια, στις νέες υποδομές, οι οποίες λέγονται πράσινες υποδομές. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε την ανάπτυξη των πόλεων με ένα μοντέλο σαν αυτό που αναπτυχθήκανε μέχρι σήμερα. Πρέπει να δούμε τα αστικά συστήματα της πόλης αλλά και τις μικρότερες περιοχές με όρους βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής. Και βάζω το κοινωνικής γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα για τη βιωσιμότητα είναι η μείωση των ανισοτήτων και η αύξηση του εισοδήματος, η δημιουργία δηλαδή συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, και αυτό είναι στοιχείο βιώσιμης ανάπτυξης, πάρα πολύ σημαντικό, αξιοπρεπής διαβίωση κυρίως για τις εισοδηματικές κατηγορίες που είναι στη μικρότερη κλίμακα του εισοδήματος. Κύριε Καθηγητά, η αναγκαιότητα εξυγχρονισμού του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας μας σε συνάρτηση με την καινοτομία αλλά και την επιχειρηματικότητα θεωρείται ότι καθίσταται πλέον ως μονόδρομος? Θα έλεγα ότι στο πλαίσιο το οποίο η Ελλάδα λειτουργεί σχεδόν καθίστε μονόδρομος. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια χώρα της Ευρωζώνης, είναι μια χώρα η οποία καλείται να αναπτύξει πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με την καινοτομία και την εκπαίδευση. Μου δίνεται εδώ την ευκαιρία να θυμίσω το εξής, ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι το υψηλού μορφωτικού
επίπεδου και ικανότητας ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το λέω γιατί σχετίζεται και με την καινοτομική δραστηριότητα και με την επιχειρηματική δραστηριότητα και με την εξωστρέφεια την οποία έχει η ελληνική οικονομία. Δείτε για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι η Ελλάδα στερήθηκε πάρα πολλά μυαλά και πήγαν στο εξωτερικό. Τα πιο πολλά μυαλά από αυτά που στερήθηκε η Ελλάδα πρόσθεσαν πάρα πολύ στην παραγωγικότητα των χωρών στις οποίες πήγαν. Κατά συνέπεια, το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας είναι ένας σημαντικός πόρος που μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξή της. Θα έλεγα επομένως ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης και στο πλαίσιο ένταξης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χώρο και ευρύτερα στο διεθνή χώρο, η έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικό, παρότι δεν είναι μόνο, και αν θέλετε μπορώ να επαυξήσω ακόμη περισσότερο την απάντησή μου, αν έχουμε λίγο χρόνο μετά. Κύριε Ψυχάρη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε και στο στούντιο το επόμενο διάστημα ως καλεσμένο, για να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Βεβαίως, το είχαμε κάνει και με χαρά μου, όταν θελήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε εσάς και στις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο συνεχίζεται και αύριο Σάββατο. Συνεχίζεται μέχρι αύριο αργά το απόγευμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ. Να περάσουμε πίσω λοιπόν εδώ στο στούντιο, στην καλεσμένη μας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκεται η κυρία Πάνη Σταθοπούλου, η οποία είναι διευθύντρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Κερατσινίου Τραπετσόνας. Κυρία Σταθοπούλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Να είστε καλά. Το ιστορικό χαμάμ λοιπόν των Λουτρών Παλατζιάν παίρνει πλέον έτσι νέα ζωή, καθώς δημιουργείται το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Κερατσινίου Τραπετσόνας. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την ιστορία του συγκεκριμένου σχολείου. Να ξεκινήσουμε έτσι με μία αναδρομή. Λοιπόν, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα έχουμε βάλει και στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι πάρα πολύ ενημερωμένη, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό. Ποτέ δεν είναι αρκετό. Ναι, ακριβώς. Να θυμίσουμε αυτή τη μορφή του Αρμένη επιχειρηματία, ο οποίος ήταν πολύπλευρος, πολυδιάστατος. Ίδρυσε αυτά μαζί με άλλες επιχειρήσεις που είχε. Ίδρυσε αυτή την επιχείρηση που κάλυπτε τις ανάγκες, ας πούμε, των προσφύγων εκείνη την εποχή, το 1933. Mm-hmm. Ήτανε πολύ πρωτοπόρο το έργο που έκανε, γιατί εκτός από τα κλασικά που ξέρουμε όλοι, το χαμά μέσα στους υδρατμούς, mm-hmm. με τα ζεστά μάρμαρα που ξαπλώνουμε πάνω και λιώνουμε εκεί σιγά σιγά και αποβάλλουμε όλους τους νεκρούς σπόρους και γενικά χαλαρώνουμε. Είχε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν οι, μάλλον περισσότερο οι περίοικοι, να κάνουν και ιαματικά λουτρά, γιατί έβαζε θείο στο νερό που έφερνε με βιτιοφόρα, mm-hmm. και θαλασσοθεραπεία, έφερνε θαλάσσιο νερό πάλι με βιτιοφόρα, το οποίο κάλυπτε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες, εκτός από τα λουτρά, τα οποία ήταν και σε ομαδική μορφή, ένα μεγάλο δηλαδή χαμάμ που μπαίναν όλοι μαζί, και σε ατομικά λουτρά που μπορούσε να μπει μια οικογένεια με δύο ή τρία άτομα. Mm-hmm. Συνοδεία του μασάζ, συνοδεία του αρέωσου τριβανιού με το κρύο το νεράκι και το γλυκάκι και γύρω γύρω τα λακτήρια. Έχει διατηρηθεί μεγάλο κομμάτι από αυτό το ιστορικό μνημείο. Mm-hmm. Εμείς ήρθαμε και το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm. κάναμε και ένα ρεπορτάζ έτσι εκτενέστερο, οπότε είδαμε ότι όντως έχουν διατηρηθεί από εκείνη την εποχή. Πολύ ωραία και ανακαινιστεί, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Όποιος επισκέφτεται το σχολείο μας είναι μένει έκθαμβος. Ενθουσιασμένος, ναι. Ναι, βέβαια. Εμείς προσπαθούμε να το διατηρήσουμε, προσπαθούμε να το έχουμε ανοιχτό στον κόσμο για να το θαυμάζει. Παράλληλα, βέβαια, λειτουργεί και σε σχολείο με τους μαθητές, τους καθηγητές. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουμε, αλλά ο στόχος μας είναι να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και σαν μουσείο και σαν πόλος έλξης για εκδηλώσεις επιστημονικές, καλλιτεχνικές. Κύριε Σταθοπούλη, πόσα παιδιά υπάρχουν στο σχολείο, πόσοι μαθητές φοιτούν? Λοιπόν, όλα τα καλλιτεχνικά σχολεία που όπως έχουμε πει πια είναι 5 σε όλη mm-hmm. την Ελλάδα. Τρία στην Αττική, έτσι. Οπότε mm-hmm. μοιραζόμαστε τον κόσμο της Αττικής που διψάει πάρα πολύ να φοιτήσει σε καλλιτεχνικό σχολείο mm-hmm. τα νεαροί μαθητές. Υπάρχει και ένα στη Κρήτη και ένα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν μια ιδιορυθμία. Παίρνουν συγκεκριμένους μαθητές
με ειδικές εξετάσεις. Δηλαδή δεν μπορούν να πάνε να γραφτούν όποια παιδιά θέλουν. Μιλήστε μας λίγο για τη διαδικασία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ουσιαστικά γίνεται η εισαγωγή των μαθητών αυτών. Ναι, είναι σημαντικό να το πούμε και σήμερα. Είναι μια πολύ καλή σύμπτωση γιατί βγάζουμε τα αποτελέσματα. Α, μάλιστα, στα παιδιά που θα φοιτήσουν του χρόνου πρώτα στο σχολείο μας για την πρώτη γυμνασίου, γιατί οι συμπληρωματικές εξετάσεις γίνονται το Σεπτέμβριο. Τώρα λοιπόν είναι 50 περίπου παιδάκια που θα περάσουν στο σχολείο και θα φοιτήσουν στις τρεις κατευθύνσεις, δηλαδή των εικαστικών τεχνών, του θεάτρου κινηματογράφου και του χορού, όπου χώρος όλα, κλασικό, σύγχρονος, παραδοσιακός, τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα φυσικά, γιατί πρέπει να έχουμε και τη δικιά μας κουλτούρα, να τη διατηρούμε με τους παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική. Λοιπόν, οι εξετάσεις, εκτός από το γεγονός ότι δυστυχώς είναι λίγες οι θέσεις σε όλα τα καλλιτεχνικά σχολεία, 17 παιδάκια, 16 ανάλογα σε κάθε κατεύθυνση, έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Γιατί πολλοί γονείς μας ρωτάνε πώς να προετοιμάσουμε τα παιδιά. Ξέρετε, υπάρχει η έννοια του φροντιστηρίου. Άμα δεν κάνουμε φροντιστήριο, δεν περνάμε πουθενά. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει φροντιστήριο που να ετοιμάζει τα παιδιά συγκεκριμένα για κάποια ύλη, για κάποιες δοκιμασίες. Γιατί μεσολαβεί το θέμα της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης και του ταλέντου και του πηγαίου, ας πούμε, ταλέντου. Επομένως, που είναι κάθε να υπάρχει έμφυτο το ταλέντο στο κάθε παιδί. Ναι, και είναι προτιμότερο τα παιδιά να τα αφήνουμε έτσι όπως έχουν συνηθίσει να εξασκούν μία τέχνη, δηλαδή να πηγαίνουν να ζωγραφίζουν, να ζωγραφίζουν μόνα τους με τις ώρες στο σπίτι ή να είναι σε θεατρικές ομαδούλες. Γιατί πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται με καλλιτεχνικά και πάρα πολλά επίσης σε σχολές χορού, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Οι επιτροπές επίσης είναι καταπληκτικές στην προσέγγιση. Δηλαδή δεν κοιτάνε, δεν μετράνε, ας πούμε, την τεχνική ή πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πιστεύουν στο αυθόρμητο, στο τυχαίο. Δηλαδή μπορεί να εκφραστεί ένα παιδί με έναν τρόπο που δεν το έχουν σκεφτεί. Δεν έχει προβλεφθεί από κάποια τέστα που είναι πολύ συγκεκριμένα σε άλλα μαθήματα. Δηλαδή είναι πολύ ανοιχτή η επιτροπή να δεχτεί τα καινούργια πράγματα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να επηρεάζουμε τα παιδιά με φροντιστήρια κλπ. Είναι σχολεία που προσπαθούν, έτσι, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει, προσπαθούν να επιλέξουν παιδιά που πραγματικά αγαπάνε την τέχνη, αυτό ουσιαστικά. Ακριβώς, που ήρθαν και έκαναν αίτηση εκεί. Πρέπει να ανακαλύψουμε εμείς τα παιδιά που πραγματικά την αγαπάνε, την εκτιμάνε, τη σέβονται, γιατί καμιά φορά είναι και λίγο τυχαίο. Α, ακούσαμε ότι είναι καλό σχολείο, να πάμε να δώσουμε εξετάσεις. Δεν πάει έτσι. Η Επιτροπή ξέρει, έχει πείρα δηλαδή η Επιτροπή, ανάμεσα σε αυτά τα παιδάκια να ξεχωρίσει το πραγματικό ταλέντο, το παιδί που διψάει για την τέχνη. Και αν δείτε έτσι βιντεάκια που έχουμε κάνει και εκπομπές, είναι παιδιά που λένε εγώ χωρίς τέχνη δεν ζω, ή ότι η τέχνη είναι ζωή, η ζωή είναι τέχνη. Δηλαδή, πραγματικά έχουν κάποια κλίση τα παιδιά, ας πούμε, έτσι είναι έμφυτο αυτό. Ναι, έχουν μέσα τους το χάρισμα και αυτό φαίνεται στην επαφή με την Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή, δεν είναι συγκεκριμένα πράγματα. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να καθησυχάσουμε τους γονείς λέγοντας τους συγκεκριμένες, δίνοντας τους συγκεκριμένες συμβουλές ή οδηγίες. Πρέπει να αφήσουν τα παιδιά να δείξουν τον εσωτερικό τους κόσμο μέσα από την τέχνη. Όσον αφορά το ωράριο, είναι διευρυμένο? Ναι, φυσικά. Τα παιδιά δηλαδή από τι ώρα έρχονται μέχρι τι ώρα? Και θα θέλαμε να μας πείτε λίγο και τις δραστηριότητες, έτσι, που ασχολούνται αναλυτικά. Βεβαίως. Κοίταξε, ένα σχολείο το οποίο είναι δύσκολο και για τους μαθητές και για τους καθηγητές, γιατί υπάρχουν πολύ έξτρα υποχρεώσεις. Δεν είναι το συνηθισμένο σχολείο με το συνηθισμένο ωράριο. Πρώτον, γιατί σχολάμε αργότερα. Σχολάμε γύρω στις 3 παρα 10 εμείς στο δικό μας σχολείο, γιατί έχει τη σύντηση, δηλαδή τρώνε και όλα στα παιδιά και έχουν τις έξτρα ώρες, οι οποίες αφορούν την καλλιτεχνική κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει. Δηλαδή, κάνουν το κανονικό τους πρόγραμμα γενικής παιδείας που κάνουν όλα τα σχολεία και κάνουν παραπάνω ώρες χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, εικαστικών τεχνών. Επίσης, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι όλες οι κατευθύνσεις γνωρίζουν όλα τα αντικείμενα, τα καλλιτεχνικά. Δηλαδή, αυτά που τα παιδάκια που περνάνε στο θέατρο παρακολουθούν και μαθήματα εικαστικών και μαθήματα χορού. Όλοι δοκιμάζουν απ' όλα και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ευχάριστο αυτό.
Και λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε το διευρυμένο ωράριο που σχολάνε αργότερα, είναι κάτι σαν ολοήμερο ας πούμε, mm-hmm. και από την άλλη έχουμε πολλά πάλι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μέσα στο χρόνο που έχετε είναι απογευματινά. Και θεατρικές παραστάσεις από όσο γνωρίζουμε, έτσι πολύ πετυχημένες. Και θεατρικές παραστάσεις, πράγματι κάναμε στο κλείσιμο της χρονιάς. Πολύ καλή χοροδία που ήταν η πρώτη χρονιά επίσης, πήγαμε και σε φεστιβάλ χοροδίων. Εικαστικά, προσπαθούμε με τα εικαστικά να βρούμε διεύλο επικοινωνίες και με τις άλλες τέχνες, γιατί η εικαστική είναι λίγο σαν τέχνη, mm-hmm. είναι λίγο πιο ατομική, πιο απομονωμένη. Εξειδικευμένη, ίσως, έτσι. Ναι, γιατί ο καθένας φτιάχνει ένα πίνακα ή ένα γλυπτό, είναι, mm-hmm. δεν εμπλέκονται τόσο εύκολα σε ομάδα, ενώ το θέατρο και ο χώρος δουλεύουν βασικά πιο πολύ ομαδικά. Ομαδικά. Οπότε προσπαθούμε να στηρίξουμε και αυτό, δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται, να συνεργάζονται και οι καθηγητές το ίδιο, έτσι, γιατί και οι καθηγητές έχουν συνηθίσει να κάνουν ένα μάθημα mm-hmm. και να μην εμπλέκονται με άλλα. Βέβαια, ναι. Θέλουμε να έχουμε τη διαθεματικότητα. Άρα και υπάρχει μια συνεργασία και μεταξύ μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εντί αυτή περιπτώσει, το μοντέλο που δίνουμε εμείς, το ακολουθούν και οι μαθητές και οι μαθητές ακολουθούν το δικό μας μοντέλο. Υπάρχει μια. Ποια είναι τα συναισθήματα των μαθητών ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία? Φαντάζομαι θα είναι πολύ χαρούμενοι, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι. Όχι μόνο για εκείνους και για εμάς. Είναι ένα διαφορετικό σχολείο. Είναι περιραίουσα ατμόσφαιρα. Συνεχώς βλέπουμε παιδιά που τρέχουν με τα πουέντ, τα παπουτσάκια τους, τα κουστούμάκια τους, τους ζωγραφικούς πίνακες. Γενικά το σχολείο είναι συνεχώς σε μία δράση έτσι πολύ. Ποια δραστηριότητα ξεχωρίζουν τα παιδιά? Ποια έχετε δει ότι διακρίνουν, ότι τους αρέσει πιο πολύ? Νομίζω ότι όλα, γιατί είναι ανάλογα με τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Δηλαδή, πολλές φορές και ένα παιδί που θα ακολουθήσει μια κατεύθυνση, εκεί μέσα θα ανακαλύψει ότι του αρέσουν και άλλα πράγματα και πιθανά να θέλει να αλλάξει κατεύθυνση και να καταλήξει κάπου αλλού. Η τέχνη, δηλαδή, έχει αρκετά διεισδυτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μπαίνει μέσα στις ψυχές των παιδιών. Όταν έχουν εργαστηριακά μαθήματα που με όλα ασχολούνται, δεν μπορώ να πω ότι έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, του χορού είναι σίγουρο ότι δουλεύουν με πολύ πάθος, ας πούμε, mm-hmm. γιατί έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια και τα αγαπάνε πάρα πολύ και είναι πραγματικά με παθιασμένη, ας πούμε, προσήλωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο οποίο. Η χαρά όμως είναι έτσι. Εξίσου σε όλες τις δραστηριότητες. Ναι, δηλαδή, όπου συναντηθούμε, υπάρχει αυτό το χαρούμενο. Ο Δήμος Κερατσινίου Τραπετσόνας παρατηρούμε ότι είναι πρωτοπόρος στην καλλιτεχνική παιδεία. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, αν έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες στη μέχρι στιγμή πορεία, ας πούμε, και λειτουργία του καλλιτεχνικού σχολείου. Δεν ξέρω αν στην αρχή είναι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Έχετε αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία? Και ως προς δυσκολία οικονομικής φύσεως. Καλά, εντάξει. Εγώ και κάποιοι συνάδελφοι πιστεύουμε ότι το οικονομικό έρχεται πάντα δευτερεύον. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι το οικονομικό, αν υπάρχει πολύ αγάπη και πολύ όρεξη σε ένα χώρο, ότι θα σε μπλοκάρει και δεν θα βρεις λύσεις για να προχωρήσουν τα πράγματα. Ναι, δεν το πιστεύω. Αλλά και για το συγκεκριμένο που συζητάμε, το Δήμο Κερατσινίου, μας έχει βοηθήσει, μας έχει κάνει δώρο την αίθουσα χορού με ένα εξαιρετικό, ωραίο ξυλινό πάτωμα που ήταν βασικό, γιατί όταν πήγαμε ήταν τα πλακάκια και ήταν μια δυστυχία για τα ποδαράκια των παιδιών. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο. Γενικά έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, γιατί τυχαίνει να είναι εκπαιδευτικός και ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος. Δηλαδή έχουν την απόλυτη ευαισθησία και κατανόηση mm-hmm. για όλα τα θέματα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και γενικά θεωρώ για ένα σχολείο που άνοιξε το Σεπτέμβριο, μόλις το 2017. Με τρεις τάξεις κατευθείαν και καλλιτεχνικό, θεωρώ ότι είναι σαν να μην αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας, έτσι δεν είχατε κάποια δυσκολία. Τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε αφήσει όλα πίσω μας, γιατί αυτό που ζούμε είναι τόσο δημιουργικό, τόσο χαρούμενο, που νομίζω ότι κι εγώ η ίδια που έχω περάσει πολύ, δεν θυμάμαι τίποτα από τις δυσκολίες που πέρασα. Όχι. Το περασμένο διάστημα στο σχολείο σας, στο καλλιτεχνικό σχολείο, φιλοξενήθηκε και το φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Ναι. Το μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Των μαθητών του Δήμου Κερατσινίου. Mm-hmm. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν η ανταπόκριση που είδατε εσείς από το φεστιβάλ. Ναι.
Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Πρώτον είναι το ζήτημα του χώρου που δεν είναι γνωστός ακόμα σε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα σχολείο καλλιτεχνικό που λειτουργεί και απογεύματα που έχει αίθουσα για εκδηλώσεις. Δεν έχει περάσει ακόμα στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος βέβαια του Κερατσινίου Δραπετσόνας γνωρίζει το Σαμαράκιο, γνωρίζει δηλαδή την mm-hmm. πολιτιστική δράση του Δημόντος. Υπάρχουν τώρα στα λοιπάσματα πάρα πολλές εκδηλώσεις κλπ. Είναι και το φεστιβάλ στη θάλασσα τώρα που ήδη έχει ξεκινήσει, έτσι, ναι, με υπάρχουν επιτυχία. Συνέχεια πολύ καλές εκδηλώσεις, είναι γεγονός. Εμείς για το σχολείο θα θέλαμε να γίνει ακόμα πιο γνωστό το σχολείο και ως πολιτιστικός χώρος που μπορεί να κάνει εκδηλώσεις. Γιατί σαν σχολείο που λειτουργεί με μαθητές, θεωρώ ότι το ξέρουν, αλλά ακόμα είναι λίγο μικρό το κύκλωμα, ας πούμε, των θεατών και των ακροατών, τέλος πάντων, των εκδηλώσεων του μαθητικού φεστιβάλ mm-hmm. στο δικό μας το χώρο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάνε οι γονείς των συγκεκριμένων παιδιών που μπορεί να παίζανε σε ένα θεατρικό. Λειτουργεί κάπως έτσι, δεν έρχεται και ο υπόλοιπος κόσμος. Mm-hmm. Βέβαια είναι και μικρός ο χώρος, αυτό μας το έχουν πει από την αρχή, ότι είναι λίγο μικρός. Πόσο εύκολο είναι όμως για τους γονείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εντάξουν το παιδί τους στο καλλιτεχνικό σχολείο? Υπάρχει μέρημνα για αυτούς τους γονείς? Πόσο εύκολο είναι για έναν γονέα? Είναι κάτι το ανέφικτο? Γιατί δεν έχουν έξοδα να κάνουν? Δεν υπάρχει. Επομένως είναι όπως η λειτουργία του, έτσι δεν υπάρχει είναι κάποια. Είναι ένα δημόσιο σχολείο που τα παρέχει όλα δωρεάν. Δηλαδή είναι είναι ένα πανάκριβο σχολείο και αυτό πρέπει να το mm-hmm. πω. Γι' αυτό και η επιλογή πρέπει να είναι πολύ σωστή. Γιατί κάθε παιδί που παίρνει μία θέση εκεί, αν δεν την σέβεται και δεν την αξιοποιεί όσο πρέπει, είναι τόσα πολλά τα υπόλοιπα παιδιά που θα μπορούσαν να την πάρουν. Γιατί ακριβώς είναι ένα δημόσιο σχολείο με πολλές δαπάνες. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτικούς που πληρώνονται με έξτρα έξοδα για το κράτος, mm-hmm. δηλαδή χορευτές ή του θεάτρου. Δεν είναι εκπαιδευτικοί που ανοίγουν στο εκπαιδευτικό σύστημα του δημόσιου σχολείου. Mm-hmm. Οπότε προσλαμβάνονται έξτρα. Αυτό σημαίνει παραπάνω mm-hmm. έξοδα. Παραπάνω mm-hmm. έξοδα είναι τα πούλμαν που μεταφέρουν τα παιδιά. Επίσης η σύντηση. Είναι ένα πανάκριβο Βέβαια. Δημόσιο σχολείο mm-hmm. που μπορούν να το χαίρονται όλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το μόνο, η μόνη δέσμευση είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις. Σίγουρα είναι εισαγωγική, ναι. Και αυτό εντάξει είναι και δίκαιο, το όταν έχει ένα ταλέντο το παιδί, ουσιαστικά αξιοποιείται. Ναι, λογικό. Φυσικά και μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα, κυρία Σταθοπούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άκρος επικοδομητική κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ και εσείς όποτε θέλετε, ξέρετε. Είναι ανοιχτό το σχολείο για ένα χαμάμ. Με χαρά. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Αγρημάκη, τον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας, καθώς αυτό το διήμερο θα διεξαχθεί, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα διεξαχθεί το τουρνουά μπάσκετ στη Μαγούλα. Κύριε Αγρημάκη, καλό απόγευμα. Γεια σας κύριε Βοδογιάννη, τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά. Κύριε Αγρημάκη, για ακόμα ένα καλοκαίρι ο Δήμος Ελευσίνας είναι αρρωγός και φιλοξενεί ένα τουρνουά μπάσκετ, το 3-on-3. Αυτή τη φορά όμως η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα της Μαγούλας. Θα θέλαμε να μας δώσετε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται στο Δήμο της Ελευσίνας. Φέτο επιλέξαμε να γίνει στην πόλη της Μαγούλας, σε μια πόλη οποία έχει μια δράση σε αυτό το επίπεδο και θα θέλαμε μέσα από αυτή την εκδήλωση, η οποία η Ομοσπονδία του Μπάσκετ και το Υπουργείο Αθλητισμού προωθεί, να προωθήσουμε και εμείς τον αθλητισμό μέσα στην κοινωνία της Μαγούλας, μέσα στα παιδιά της Μαγούλας, και έτσι να γίνει ένας σταθμός για την παραπέρα πορεία των παιδιών σε αυτό το άθλημα. Μάλιστα, κύριε Γρημάκη, όσον αφορά τους συμμετέχοντες που διαμένουν στην Ελευσίνα και στις γύρω περιοχές, θα υπάρξει κάποιο μεταφορικός προς τη μετακίνησή τους για την Μαγούλα, έχετε φροντίσει γι' αυτό? Ναι, ναι, βέβαια, αν και οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες, αλλά mm-hmm. πέρα από αυτό, ο αθλητικός οργανισμός πρότεινε να υπάρχει λεωφορείο το οποίο θα εξυπηρετεί το κέντρο της Ελευσίνας με το κέντρο της πόλης Μαγούλας, για να εξυπηρεθούν και οι αθλητές και οι επισκέπτες.
Έτσι θα κάνουμε όλο το Σάββατο και την Κυριακή δρομολόγια από το πρωί, από τις 8 παρατέταρτο μέχρι το μεσημέρι στις 2 και στη συνέχεια από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Μάλιστα, κυρία Γρημάκη. Τα δρομολόγια περίπου διάρκειας, δηλαδή ενδιάμεσου διάρκειας γύρω στη μισή ώρα. Κάθε μισή ώρα δηλαδή θα συνδέεται με την πόλη της Μαγούλας. Μάλιστα, και αυτό θα διευκολύνει έτσι και αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν προς την Μαγούλα. Κλείνοντας, κυρία Γρημάκη, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Δήμος Ελευσίνας μέσα από μια τέτοιου είδους εκδήλωση που αδιαμφισβήτητα ουσιαστικά αποτελούν μαγνήτη, θα λέγαμε, για την νεολαία. Ναι, μέσα σε μια πασπερμία εκδηλώσεων στην Ελευσίνα όσον αφορά την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021. Και έχοντας τη δυναμική αυτή της νεολαίας, η οποία και στην πόλη της Μαγούλας αλλά και της Ελευσίνας υπάρχει, θεωρούμε ότι όλη αυτή η ενέργεια πρέπει να διοικηθεί και στις δύο πόλεις, ούτως ώστε να δημιουργήσει προϋποθέσεις, όπως σας είπα και πριν, η νεολαία να εκδηλωθεί, να συμμετέχει, να αθληθεί και όλα αυτά. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, η επιλογή της Μαγούλας είναι συνειδητή, είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού οργανισμού και νομίζω ότι είναι μια πρωτοπορία και για την πόλη της Μαγούλας, είναι η πρώτη φορά που γίνεται, αλλά και παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις για να μπει και η Μαγούλα στη λογική των εκδηλώσεων οι οποίες έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον και έτσι το 3-3 θα καταγράψει την πρώτη παρουσία στην πόλη της Μαγούλας. Μάλιστα, κύριε Γρημάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο διήμερο αυτό αθλητικό event. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι και ο καιρός θα είναι σύμμαχος. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι σύμμαχος, γιατί καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να εκτιμηθεί και από το Θεό, ίσως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Πάμε τώρα όμως να συνομιλήσουμε για το ίδιο θέμα με τον κύριο Μανώλη Παπαμακάριο, τον πρόεδρο του ΨΑΚ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβόμενων Καλαθοσφαιριστών. Κύριε Παπαμακάριε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, όπως προαναφέραμε, θα διεξαχθεί και το τέταρτο κατά σειρά 3-on-3 και θα θέλαμε να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Νομίζω ότι με την πολύτιμη βοήθεια του Δήμου Ελευσίνας έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση αυτό το Σαββατοκύριακο με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας, του ΕΣΑΚΙ αλλά και το Σύλλογο των Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών. Θεωρώ ότι η συμμετοχή και τα μηνύματα που έχουμε για τις συμμετοχές θα ξεπεράσει κάθε δική μας εκτίμηση προς το καλύτερο. Τα παιδιά που θα έρθουν θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, να χαρούν, να ευχαριστηθούν και δεν θα είναι μόνο παιδιά, γιατί από ό,τι ξέρετε, αν γνωρίζετε, συμμετέχουν από όλες τις ηλικίες και πιο μεγάλοι και ενήλικες. Αλλά εμάς ο βασικός μας στόχος είναι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το 3-on-3 που σύνθημα έχουμε τάπα στη βία και στο ρατσισμό, είναι να ευχαριστηθούν ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και αρκετούς επώνυμους παίκτες και θα προσπαθήσουμε, αν το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας το μας βοηθήσει λιγάκι, να έχουμε και 3-4 παίκτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση και έχουμε δώσει όλοι μας το καλύτερό μας σε αυτό. Κύριε Παπαμακάριο, όπως προαναφέρατε, το κεντρικό σύνθημα είναι τάπα στη βία και στο ρατσισμό. Αυτό είναι και το κοινωνικό μήνυμα επί της ουσίας που θέλετε να περάσετε στη νέα γενιά ως επαγγελματίες αθλητές αλλά και ως πρότυπα που αποτελείτε για τα παιδιά. Σίγουρα είναι δύο προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία χρόνια τώρα και εμείς έχοντας τη δύναμη της δημοσιότητας και της αναγνωρισιμότητας έχουμε βάλει αυτό το μότο για τα 3-on-3 μας ώστε να περάσουμε τα κοινωνικά μας μηνύματα στα νέα παιδιά. Κύριε Παπαμακάρη, θα θέλαμε όμως να μας ενημερώσετε και για τις επόμενες εκδηλώσεις, τα επόμενα τουρνουά ουσιαστικά που θα διεξαχθούν. Γνωρίζουμε ότι ακολουθούν. Το επόμενο τουρνουά είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Γαλάτσι και το μεθεπόμενο στα Χανιά. Προηγηθήκανε της Θεσσαλονίκης, των Αχαρνών και του Χαϊδαρίου, που παρότι λίγο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαμε,
εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά. Οι συμμετέχοντες το ευχαριστήθηκαν και νομίζω ότι για μας ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση να δούμε το χαμόγελο των παιδιών στο τέλος αυτών των εκδηλώσεων. Από όσο γνωρίζουμε, κύριε Παπαμακάρη, και στο τουρνουά Χαϊδαρίου, το παρόν έδωσε και ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κ. Θανάσης Κουρτόπουλος. Σε αυτό τη Μαγούλα γνωρίζουμε ότι θα βρίσκεται ο προπονητής του Περιστερίου, Αργύρης Πεδουλάκης. Ακριβώς. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή θα φιλοξενήσουμε την Κυριακή το απόγευμα τον κόσμο στον Αργύριο τον Πεδουλάκη, ένα προπονητή που ειδικεύεται στο να αναδείξει τα νέα ταλέντα και τους νεαρούς παίκτες σε ηλικία και με τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, με τους τίτλους που κατέκτησε. Και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία τα παιδιά που θα συμμετέχουν να τον ρωτήσουν ό,τι απορίες έχουν, ώστε να μπορέσουν να πάρουν και κάποια εφόδια για τη συνέχεια της μπασκετικής τους καριέρας. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαμακάρη, ότι υπάρχει και διδακτικός ρόλος σε αυτά τα τουρνουά με την παρουσία τέτοιων προσωπικότητων. Ναι, δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να μιλήσουν και με παίκτες, αλλά και με προπονητής ενεγνωμένης αξίας, ώστε να πάρουν κάποια εφόδια, έστω αυτές τις δύο μέρες και με μια μικρή συναστροφή, κάποια βασικά πράγματα που να τους βοηθήσουν και για την συνέχεια της μπασκετικής τους καριέρας, αλλά και για την συνέχεια της ζωής τους γενικότερα. Μάλιστα, κύριε Παπαμακάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη διοργάνωση που ξεκινά αύριο και στις προσεχείς βεβαίως εκδηλώσεις του ΨΑΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήταν χαρά μας να σας δούμε και από κοντά στο Αθριόνθρι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αριστίδη Νότη, ο οποίος είναι οικονομολόγος. Κύριε Νότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τη Δευτέρα, πόσο γνωρίζουμε, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας. Θα θέλαμε όμως, που θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, θα θέλαμε να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίες. Ναι, φυσικά. Το περιοδικό Ξενοφών είναι το πρώτο και μόνο επιστημονικό περιοδικό που αφορά την οικονομική επιστήμη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από κάποιους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς εδώ στη χώρα να ενισχυθεί η οικονομική παιδεία των Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα, δηλαδή ότι οι μαθητές έχουν ανάγκη για περισσότερο οικονομικό δραματισμό. Ενώ σε όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες βλέπουμε ότι οικονομικά έχουν μια περίοπτη θέση στα προγράμματα σπουδών, στην Ελλάδα πασχίζουμε για τα αυτονόητα, οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις οικονομίας και διοίκησης. Έτσι λοιπόν το περιοδικό Ξενοφών έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, να βοηθήσει τους καθηγητές καταρχήν να γίνουν καλύτεροι, να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τι είναι αυτό που ονομάζουμε οικονομία, τι είναι αυτό που ονομάζουμε διοίκηση. Και έτσι είμαστε αισίως στο τρίτο τεύχος. Είναι επιστημονικό, το περιοδικό είναι ετήσιο. Και ευχαριστούμε πολύ το Πανεπιστήμιο Πειραιά που μας έχει δώσει το κεντρικό αμφιθέατρο τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7 να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Κύριε Νότη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που είχαμε, που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Attica TV. Παρακολουθήστε σε επανάληψη στις 8.30 την εκπομπή επί του παρόντος, καθώς ανοίγουμε την ατζέντα των εθνικών θεμάτων με καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη και βεβαίως τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη και τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Ευχαριστούμε που συντονιστήκατε στο Attica TV και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.